Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι εκατοντάδες είναι οι παρατασιούχοι εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον τομέα της καθαριότητας, σε σχεδόν σε όλους τους δήμους της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και πανελλαδικά φυσικά. Οι εκκρεμότητες είναι πολλές. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση επιβάλλεται να δώσει λύση για τους εργαζόμενους της 3K που έμειναν απ' έξω, αδικήθηκαν, ζουν το μαρτύριο της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας για το αύριο. Εμείς ζητάμε να οι συμβάσεις αυτών των ανθρώπων να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Μπορεί, αν θέλει, η κυβέρνηση να δώσει λύση για αυτούς τους εργαζόμενους, ακόμα και στα πλαίσια του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος, αξιοποιώντας το άρθρο 82 του 44-83 του 17, με βάση το οποίο τακτοποιήθηκαν εργαζόμενοι του 2009 παρόμοιας περίπτωσης, παρόμοιο χαρακτήρα θέματος. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, οι απαντήσεις που μας δίνετε στις ερωτήσεις μας, καθώς και στις αναφορές εργαζομένων που σας καταθέτουμε, όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά αναπαράγουν τα γνωστά τετριμένα και αναχρονιστικά επιχειρήματα περί απαγορευτικών κοινοτικών οδηγιών, προεδρικών διαταγμάτων, συνταγματικών επιταγών, τα οποία εσείς και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, φτιάξατε και εφαρμόζετε, αποδεκατίζοντας και αποψηλώνοντας τις υπηρεσίες από προσωπικό, χωρίς να το αναπληρώνετε με μόνιμο. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Δήμων, όπως και πολλοί άλλοι από διαφορετικούς κλάδους, βιώνουν χρόνια τώρα αυτό το μαρτύριο της άθλιας εργασιακής ομοιρίας, με την απειλή της απόλυσης να πλανάται συνεχώς πάνω το κεφάλι τους, στα πλαίσια μιας πολιτικής ελαστικών εργασιακών σχέσεων που έχετε επιβάλει διαχρονικά, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εντολών και οδηγιών, προκειμένου να εξασφαλίζετε ακόμα πιο φθηνούς εργαζόμενους και φυσικά ένας από τους βασικούς στρατηγικούς σας στόχους, να παραδώσετε κρίσιμους τομείς όπως αυτόν της καθαριότητας στους ιδιώτες, στους εργολάβους. Σήμερα ένα μέρος του συνεχίζει να δουλεύει με προσωρινή διαταγή, που έχει εκδοθεί μετά την προσφυγή του στη δικαιοσύνη, και ένα άλλο έχει βρεθεί εκτός δουλειάς, αναμένοντας την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας, στην ίδια πάντα υπηρεσία και με την ίδια ειδικότητα. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι ευνόητο πως με την αποχώρησή τους θα δημιουργηθεί σοβαρότατο πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών της καθαριότητας, σε μια περίοδο μάλιστα που λόγω των συνθήκων απαιτείται η κατεπίγουσα στελέχωσή τους με επιπλέον προσωπικό. Εκτός από τις συνέπειες στη λειτουργία των Δήμων, είναι βέβαιο ότι η ενδεχόμενη απόφαση για την απόλυσή τους θα δημιουργήσει σοβαρά οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα, ζητήματα σε σχέση με την ίδια τους την επιβίωση, ιδιαίτερα στις σημερινές πιεστικές συνθήκες ακρίβειας και φτώχειας. Γι' αυτό και το ΚΚΕ στέκεται μαχητικά στο πλευρό τους. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά για την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την αυτοδίκαιη μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και της Κρήτη του Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πανελλαδικά, με συμβάσεις αορίστου χρόνου και την χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και δεύτερον, για την παράταση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το εύλογο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η παραπάνω διαδικασία, σύν φυσικά την πρόταση την οποία σας κάναμε στα πλαίσια του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που υπάρχει. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, επειδή, όπως ξέρετε, εγώ δίνω ευθείες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία μου θέτουν οι βουλευτές, με ρωτάτε αν θα πάρω, αν θα λάβω κάποια πρόνοια για να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, όπως και πανελλαδικά, σε συμβάσεις ορίστου χρόνου. Απάντηση. Όχι, δεν θα λάβω καμία τέτοια πρόνοια, δεν θα προωθήσω τέτοια νομοθετική ρύθμιση. Και με ρωτάτε επίσης για την παράβαση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το εύλογο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί παραπάνω διαδικασία, αν θα τις παρατείνω. Όχι, δεν θα τις παρατείνω. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει γιατί. Και θέλω εδώ να διεξαχθεί μια ειλικρινής και καθαρή συζήτηση για να καταλάβω πού ακριβώς βρίσκεται η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Οι απαντήσεις είναι νομικές. Εν μέρη. Αλλά εγώ θα πάω και πίσω από τον νόμο, στην λογική του. Στον λόγο για τον οποίο υπάρχουν όλες αυτές οι διατάξεις που γνωρίζετε, που δεν μου επιτρέπουν να κάνω αυτό που μου ζητάτε να κάνω, αλλά και που αν δεν υπήρχαν αυτές οι διατάξεις, πάλι θα έπρεπε να τις θεσπίσουμε, προκειμένου ακριβώς θα πω ποιο είναι το διακύβευμα εδώ. Διάταξη του άρθρου 100 του άρθρου, της παραγράφου 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος. Άρα εδώ στην πραγματικότητα θέλω να ρωτήσω, το ΚΚΕ μου ζητάει να παραβιάσω το Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα λέει, απαγορεύεται από τον νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο. Το πρώτο εδάφιο είναι η συμβάση ορισμένου χρόνου ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Πιο καθαρή διατύπωση στο Σύνταγμα δεν υπάρχει. Θέλετε να φέρω διάταξη νόμου αντισυνταγματική. Το δεύτερο είναι βεβαίως το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα το οποίο ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία. Και το τρίτο από εκεί και πέρα είναι διατάξεις του νόμου οι οποίες προβλέπουν τη διαδικασία με την οποία γίνεται και η πρόσληψη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αλλά βεβαίως και οι παρατάσεις αυτών και που θέτουν συγκεκριμένους προδιορισμούς. Τι λένε, διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 8 μηνών, όχι ανανέωσή τους, όχι παράτασή τους. Αυτό λένε οι διατάξεις. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί έχει δεσπιστεί αυτό το πλαίσιο και να το αμφισβητήσει και να πείτε ότι δεν μας αρέσει εμάς αυτό το πλαίσιο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέτε, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πηγαίνουν συνεχεία στα δικαστήρια και παίρνουν προσωρινές διαταγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και αμετάκλητες αποφάσεις των δικαστήριων που αντιμετωπίζουν το θέμα. Θα σταματήσω εδώ, γιατί δεν έχω χρονικό περιθώριο, αλλά θα επανέλθω. Γιατί είναι σημαντικό να γίνει απολύτως κατανοητό το ποια είναι η ratio legis, ποια είναι η σκοπιμότητα αυτών των διατάξεων. Και εγώ θέλω να δω αν ως προς αυτή τη σκοπιμότητα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος διαφωνεί και έχει άλλη προσέγγιση. Και μα να σας δώσω τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε σε αυτό. Η σκοπιμότητα αυτών των διατάξεων είναι το να μην διαταράσετε η ακεραιότητα του συστήματος προσλήψεως στο δημόσιο. Με δύο λόγια, να μην μπορεί ο καθένας να επιλέγει με μία διαδικασία εκτός ΑΣΕ, εκτός δηλαδή της δυνατότητας που πρέπει να έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο, να παρακάμπτει τη διαδικασία του ΑΣΕ από τον όποιον δήμαρχο, εμένα δεν με νοιάζει αν είναι της παρατάξεώς μου, αν είναι άλλης παρατάξεως, αν είναι του ΚΚΕ, δεν με απασχολεί ποιος είναι ο δήμαρχος, από τον όποιο διοικητή του δημόσιου φορέα να παίρνει ως συμβασιούχους ορισμένου χρόνου για να καλύψει μια έκτακτη και πρόσκαιρη ανάγκη αυτούς που αυτός νομίζει, γιατί αυτό γίνεται, και εν συνεχεία να έρχεται μόνος του να παρατείνει αυτούς που αυτός με το δικό του κριτήριο έχει επιλέξει και αφού τους παρατείνει μία, δύο, τρεις φορές να πηγαίνουν συμπαικτικά στα δικαστήρια και να συνομολογούν οι δήμοι. Δηλαδή ποιος, αυτός που τους προσέλαβε με μία διαδικασία εκτός ΑΣΕ, ότι πράγματι καλύπτουν τώρα, όχι αυτό που λέει ο νόμος, μία έκτακτη ανάγκη και μία σύμβαση ορισμένου χρόνου για να καλυφθεί κάτι συγκεκριμένο, αλλά πάγιες και διαρκείς. Και θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, κύριε συνάδελφε, και διημών, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εσείς στηρίζετε αυτή τη διαδικασία προσλήψεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 7.000 σε σύνολο 63.000 εργαζομένων στους Δήμους, έχουμε δηλαδή το 15% το οποίο έχει προσληφθεί με αυτή τη διαδικασία. Εσείς την επικροτείτε. Τι στηρίζετε αυτή τη διαδικασία. Υπουργέ, όπως λέτε δίνετε ευθύς και ειλικρινείς απαντήσεις. Θα έλεγα ναι. Μόνο που η τοποθέτηση είναι killer, σε βάρος των εργαζομένων. Όλα τα άλλα τα οποία λέτε, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν καμία βάση στην εξής όμως λογική. Ότι ενώ οι ανάγκες της κοινωνίας, οι ανάγκες των δήμων, οι ανάγκες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να καλυφθούν από επιπλέον μόνιμο προσωπικό, την ίδια στιγμή αποψηλώνονται.
Και για πέστε μου, μπορεί να δικαιολογεί το γεγονός ότι αποψηλώνονται επειδή υπάρχει μία διαδικασία σαν αυτή που περιγράψατε προηγουμένως? Ποια λοιπόν θα έπρεπε να ήταν η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτή τη διαδικασία? Μας απαντάτε σε αναφορά από το Δεκέμβριο του 2021 ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στη θέσπιση συστήματος πολυετίους και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού. Ποιο είναι? Δεν απαντάτε. Δεν μας λέτε ποιο είναι. Μας λέτε τι απαγορεύεται. Αυτός είναι ο σχεδιασμός σας. Και απαγορεύεται επικαλούμενη τι? Τη συνταγματική επιταγή. Να παρανομήσουμε. Μα δόθηκε η ευκαιρία πριν από 2-3 χρόνια στην αναθεωρητική Βουλή, όταν εδώ έκανε πρόταση το ΚΚΕ να αλλάξει το άρθρο 103 παράγραφος 2, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου και τη μονιμοποίησή τους. Δεν το δεχτήκατε όχι μόνο εσείς, δεν το δεχτήκε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και το ΠΑΣΟ. Και οι υπόλοιποι περί άλλων τύρβαζαν. Μόνο το ΚΚΕ επέμενε τότε για την αλλαγή του άρθρου 103 παράγραφος 2 του συντάγματος. Άρα λοιπόν αφήσατε αυτά, σας δόθηκε η δυνατότητα και η ευκαιρία, δεν το κάνατε. Είναι λοιπόν πολιτική σας επιλογή, την οποία φυσικά την πληρώνουν σήμερα και οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι. Όταν όμως είναι να κάνετε χαριστικές ρυθμίσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, τον τρόπο τον βρίσκεται μια χαρά. Είστε ευρηματικοί και με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Όταν είναι να υπηρετήσετε το τραπεζικό σύστημα, συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις και να δώσετε τα κόκκινα δάνεια στα φαντ με το περιστατικό που ζήσαμε, αυτό το φασιστικού τύπου, άθλιο περιστατικό με τη γυναίκα που δεν είναι φυσικά μόνο η συγκεκριμένη κυρία που δέχτηκε την επίθεση του δικαστικού επιμελητή των ΜΑΤ, των αστυνομικών στη συγκεκριμένη περίπτωση, ή όταν είναι να βρείτε χρήματα για να δώσετε για τις νατοικές στρατιωτικές δαπάνες, τις βρίσκεται αμέσως, 4,5 δισεκατομμύρια ετησίως. Άρα λοιπόν αφήστε τα. Αν θέλετε λοιπόν θα μπορούσατε να δώσετε λύση. Η ουσία είναι ότι θέλετε να συνεχίσετε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων, επικαλούμενοι αυτές τις προφάσεις και τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Δηλαδή όταν δεν σας παίρνει με τη συνταγματική επιταγή, μας λέτε για τις δημοσιονομικές ανάγκες της οικονομίας. Και από την άλλη μας πουλάτε φούμαρα ότι εδώ έχουμε βγει από τα μνημόνια και έχουμε μπει στην κανονικότητα. Πώς γίνεται να έχουμε μπει στην κανονικότητα και την ίδια στιγμή να επικαλείστε τις δημοσιονομικές ανάγκες που έχει η οικονομία, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς? Το ζητούμενο πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να λύσουν το εργασιακό του ζήτημα και την αποκλειστική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μπορεί με την προκήρυξη 3K, για την οποία δεν αναφερθήκατε σε σχέση με την πρόταση που σας κάνω, μέσα στα πλαίσια του ίδιου νομικού πλαισίου που εσείς, οι κυβερνήσεις σας έχουν καθιερώσει διαχρονικά. Μπορεί λοιπόν με την 3K για τις υπηρεσίες καθαριότητας να ήρθαν 8.000 περίπου νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, για την πλειοψηφία όμως ωστόσο των συμβασιούχων παρατασιούχων αποδείχθηκε δρόμος για την ανεργία. Άρα λοιπόν ο ένας νύβει το χέρι του αλουνού, ο ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία το χέρι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι σήμερα πατάτε σε αυτή την αθλειότητα του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για να εκδιώξετε στην ουσία, να ρίξετε στην ανεργία όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Επιμένουμε στη θέση μας πως οι υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να στελεγόνονται από μόνιμο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα. Αν υπάρχουν παρατυπίες, αν υπάρχουν προβλήματα, προσκόμματα ή οτιδήποτε άλλο, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα να το λύσετε, αλλά όχι σε βάρος των εργαζομένων, όχι σε βάρος την ενίσχυση των υπηρεσιών των Δήμων. Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών συνθέτουν ένα επικίνδυνο, θα έλεγα, εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, αλλά και για την ίδια την καθαριότητα. Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Ηρακλείου, για παράδειγμα, σε αυτή την κατηγορία τώρα που σας λέω, το 3K, είναι 65. Σε όλο το νομό Ηρακλείου, περιφερειακή νότερη Ελλήνη, είναι 150. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 3.000 πρέπει να είναι πανελλαδικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εάν φύγει αυτό το προσωπικό, τι προβλήματα θα προκύψουν στην δημόσια καθαριότητα? Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι πριν απ' όλα.
Γιατί εσείς, ο Μπενάκης και ο Βιεννάκης, οι εργαζόμενοι πριν απ' όλα, δεν πρέπει να συμβιβαστούν με την μισοδουλειά και με την μισοζωή και να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους, θα είμαστε στις 16 Δεκέμβρη έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου που θα δίνουν τη μάχη οι εργαζόμενοι, χωρίς φυσικά να περιορίζουμε την όποια δράση μέσα στα δικαστήρια. Αλλά θα είμαστε εκεί για να καταδείξουμε την αναγκαιότητα να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και στους δρόμους του αγώνα. Ευχαριστώ. Μου προξενεί εντύπωση ότι κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα που υιοθετεί αυτή τη στάση, κόμματα της αντιπολίτευσης παρακινούν την κυβέρνηση να εφαρμόσει αδιαφανείς διαδικασίες προσλήψεως. Προξενεί εντύπωση. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι πολιτικά ωφελημένος από αυτό είναι η κυβέρνηση. Εάν θέλετε να έχουμε διαδικασίες προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ, ποιος ωφελείται από αυτό? Ο Πελετίδης που έρχεται στην Πάτρα? Η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων είναι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν τους βάζουμε στενό κορσέ για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της διαδικασίας προσλήψεων και εσείς μας παρακινείτε να τους τον βγάλουμε ώστε να προσλαμβάνουν όπως θέλουν όποιον θέλουν, χωρίς καμία διαδικασία. Μου προξενεί εντύπωση αυτή η στάση. Το κάνετε, λέτε, υποτίθεται εν ονόματι των εργαζομένων. Συγγνώμη, αυτοί οι εργαζόμενοι προσελήφθησαν για ορισμένο χρόνο. Ξέρουμε τι είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου. Είναι κάποια που αρχίζει μια συγκεκριμένη στιγμή και λύγει μια άλλη. Κανείς δεν απολύει κανέναν εδώ. Εδώ λύγουν συμβάσεις. Κανείς δεν είπε σε αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι προσελήφθησαν για 8 μήνες, ότι πρόκειται να μονιμοποιηθούν. Ποιος τους το είπε αυτό? Εάν λέτε, θέλουμε μόνιμο προσωπικό στους Δήμους. Βεβαίως. Με ποια διαδικασία το θέλετε το μόνιμο προσωπικό? Με τη διαδικασία του θα επιλέγει ο Δήμαρχος όποιον θέλει και θα τον κάνει μόνιμο? Με αυτή τη διαδικασία το θέλετε το μόνιμο προσωπικό? Έδωσα φέτος, επειδή λέτε για τις προσλήψεις και το επίπεδο στελέχωσης των Δήμων, ας πούμε δύο κουβέντες για να δούμε αν και αυτό πατάει πουθενά. Παρέλαβα τους Δήμους, η κυβέρνηση αυτή, με περίπου 61.000 μονίμους εργαζόμενους. Και αυτή τη στιγμή οι μόνιμοι εργαζόμενοι είναι κοντά στις 64.000. Υπάρχει λοιπόν μία αύξηση της τάξης του 5% στο προσωπικό. Δεν τους φτάνει. Αυτό όμως ξέρετε μπορεί να είναι και μία συζήτηση ατέρμα. Πάμε στο έκτακτο. Παρέλαβα τους Δήμους με 9.000 έκτακτο προσωπικό. Και σήμερα έχουν 24.000 έκτακτο. Πάλι δεν τους φτάνει. Δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά τώρα μου λέτε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε και μια διαδικασία προσλήψεων η οποία δεν τηρεί τίποτα. Και ακούστε τώρα τις συνέπειες της λογικής σας. Να την υιοθετήσω? Λέω, νομικά δεν μπορώ. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Βεβαίως υπάρχει θέμα πολιτικής τάσης εδώ. Βεβαίως δεν θέλουμε να αλλάξει το άρθρο του συντάγματος. Βεβαίως το άρθρο του συντάγματος είναι σωστό και βεβαίως πρέπει να παραμείνει έτσι. Όμως αυτό είναι η συζήτηση για το Σύνταγμα. Τώρα υπάρχει το Σύνταγμα. Επομένως το Σύνταγμα μας δεσμεύει. Αφήνω όμως αυτό. Ας πούμε ότι το καταργούσαμε. Ας πούμε ότι αύριο βρισκόταν μια πλειοψηφία, ελπίζω πως όχι, που αλλάζει αυτή τη συνταγματική διάταξη. Εσείς τι θέλετε να βάλουμε εκεί? Να βάλουμε τη διάταξη στην οποία ο Υπουργός θα μπορεί να προσλαμβάνει όπως θέλει έκτακτο προσωπικό, το οποίο μετά από μία-δύο θητείες θα έρχεται και θα μπαίνει στο δημόσιο? Τι μου λέτε δηλαδή? Να επιστρέψω στην εποχή όπου διορίζαν στο δημόσιο με ραβασάκια από τις τοπικές? Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ. Βεβαίως. Και επειδή λοιπόν αυτή είναι μία εποχή που πέρασε και που την πληρώσαμε και πολύ ακριβά, εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε να ξανάρθει. Εσείς μας παρακινείτε να την ξαναφέρουμε? Έρχομαι λοιπόν και ρωτώ το εξής.
Δεν υπάρχει διάταξη αυτή του συντάγματος. Ερώτηση. Προγραμματισμό προσλήψεων θα κάνουμε. Μάλιστα. Θα είναι κεντρικός ή διαφωνείτε με την ύπαρξη του κεντρικού προγραμματισμού. Καθένας θα παίρνει ό,τι θέλει. Ή κάπως θα μοιράζουμε το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου, ώστε όλες οι ανάγκες να καλύπτονται. Ή ο κάθε Δήμος θα κάνει τα δικά του. Θα παίρνει ο Δήμος ό,τι θέλει. Με όποια διαδικασία θέλει. Θα πέφτει έξω δημοσιονομικά ο Δήμος, περίπτωση Πάτρας. Δεν θα μπορεί να πληρώσει τους εργαζόμενους, περίπτωση Πάτρας. Και θα έρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό να ζητάει χρήματα. Εν τω μεταξύ όμως, από τον κεντρικό προγραμματισμό προσλήψεων, αφού ο καθένας θα παίρνει ό,τι θέλει, προφανώς και δεν μπορούμε πλέον να έχουμε έλεγχο. Εσείς θα θέλετε την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, αλλά δεν θα κοιτάτε ότι αυτό αφαιρείται από το ένα προς ένα. Αφαιρείται λοιπόν από οποιοδήποτε ορθολογικό κανόνα που έχουμε ψηφίσει για να μπορέσουμε να κρατάμε το ανθρώπινο δυναμικό σε μια κατάσταση λογική. Όχι, δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Θα πάει λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου να παίρνει, λέω τώρα ένα τυχαίο Δήμο, μην ονομάζω, ο Δήμος Χ. Θα πάρει λοιπόν ο Δήμος Χ ό,τι θέλει. Αυτό θα αφαιρείται από το ένα προς ένα. Θα έρχεστε μετά την επόμενη μέρα το πρωί και θα μου λέτε, ξέρετε, προσωπικό για τις κοινωνικές δομές δεν έχουμε. Δεν έχουμε, γιατί άμα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, πώς θα προγραμματίσουμε να πάρουμε προσωπικό για τις κοινωνικές δομές, να πάρουμε για την υγεία, να πάρουμε για την παιδεία. Θα μου λέτε, ναι, αλλά τα σχολεία δεν έχουν προσωπικό. Και πώς θα το οργανώσουμε αυτό. Τι λέτε. Πάμε τώρα στη λύση. Σας είπα ότι έχω αυξήσει τα επίπεδα απασχόλησης. Στους ΟΤΑ. Ακούστε το πιο ενδιαφέρον. Την ώρα που πάνε οι δήμαρχοι και συνομολογούν για να κάνουν δήθεν τους καλούς και στην πραγματικότητα προκειμένου να υπονομεύσουν την ακεραιότητα κάποιοι δήμαρχοι, δεν λέω είμαι, κάποιοι δήμαρχοι να υπονομεύσουν την ακεραιότητα του συστήματος προσλήψεων, εγώ έχω δώσει φέτος το 70% των ετοιμάτων σε μόνιμες προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. 1.337 θέσεις. Φυσικά. Γιατί? Αφού είναι ανταποδοτικά. Τα πληρώνει ο Δημότης, κύριε συνάδελφε. Έρχεται ο Δημότης με τα ανταποδοτικά τέλη, πληρώνει ο Δημότης και ο Δημότης πληρώνει για να έχει καλές υπηρεσίες. Ακούστε, μα αυτό συμβαίνει σήμερα το, αν μου προτείνετε ένα άλλο σχήμα, στο άλλο αυτό τώρα. Εγώ λέω όμως ότι αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει σήμερα είναι ότι ο Δημότης πληρώνει στο Δήμο ανταποδοτικά τέλη για την καθαριότητα, για το φωτισμό και τι αξιώνει από το Δήμο να του παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες για αυτά τα οποία πληρώνει. Ήρθα εγώ λοιπόν φέτος, πήρα τις ανταποδοτικές, τους πόρους αυτούς και έδωσα το 70% των ετοιμάτων, 1.337 προσλήψεις, ό,τι μου ζητήσανε. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τώρα τι θα κάνουμε. Ποιους θα πάρουνε. Γιατί εγώ τους έδωσα αυτούς και αυτό είναι αυτό που λέτε εσείς. Είναι οι μόνιμες προσλήψεις. Θα πάρουν τώρα τις προσωρινές διαταγές και τους ορισμένου χρόνου ή θα ακολουθήσουν τη διαδικασία των μονίμων προσλήψεων με ακεραιότητα. Ποια από τα δύο συστήματα. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να παρακινήσω όλα τα κόμματα να μην παίρνουν θέσεις που υπονομεύουν το δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση για εργασία στο δημόσιο. Όλοι οι πολίτες. Ειδικά τη στιγμή που σηκώνονται προκηρύξεις σε αυτή την κατεύθυνση. Ειδικά τη στιγμή που έρχεται ο γραπτός διαγωνισμός. Ειδικά τη στιγμή που έχουμε καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των ετοιμάτων των φορέων σε επίπεδο προσλήψεων. Άρα λοιπόν, αυτή την ώρα, πρακτικές συμπαικτικές στα δικαστήρια μεταξύ κάποιων δημάρχων και των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, στην πραγματικότητα είναι πρακτικές που θίγουν τα δικαιώματα πολιτών, που θίγουν τα δικαιώματα όλων για εργασία, που υπονομεύουν το σύστημα κεραιότητας προσλήψεων και υπονομεύουν και τον κεντρικό προγραμματισμό προσλήψεων.